λύκειο Ελληνίδωρκο, επιτελώντας ένα μεγάλο έργο στον τομέα του λαϊκού μας πολιτισμού, σας παρουσιάζει αυτή τη μουσικοχορευτική εκδήλωση χοροδιαδρομές στο Νότιο Αιγαίο στα πλαίσια των εθνικών μας εορτών 7ης και 25ης Μαρτίου. Θα σας σεριανίσουμε στα όμορφα νησιά του Αιγαίου μας με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια και με ζωντανή μουσική υπό τη διεύθυνση του κυρίου Κώστα Νικολάου, ο οποίος με τη φλογέρα του, το αρχαιότερο αυτό πνευστό μουσικό όργανο, θα μας μεταφέρει σε άλλες εποχές. Όπου το πινάβι, όπως το λέγαμε, κρατούσε συντροφιά στους βοσκούς μας, στα βουνά και στα λαγκάρια. Κάθε νησί θα παρουσιαστεί με τη δική του παραδοσιακή φορεσιά. Χορεί, τραγούδια, ενδυμασίες, έθιμα, χάνονται σιγά σιγά από αυτή την παράδοση, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες ζωής που τα δημιούργησαν. Εμείς όμως, σαν Λύκειο Ελληνίδων, που υπηρετεί την παράδοση, μπορούμε να τα αναστήσουμε παρουσιάζοντάς. Αξίζει να μένουν στη μνήμη μας, γιατί μας κάνει να καταλάβουμε καλύτερα τον τόπο μας και τον εαυτό μας. Γιατί ανταποκρίνονται στις πιο βαθιές ανάγκες του ανθρώπου να επιβιώσει και να εξασφαλίσει μια συνέχεια από γενιά σε γενιά. Ανάμεσα στα καθημερινά περιστατικά που αποτελούν αναπόσπαστα θεμελιακά στοιχεία του πολιτισμού και σηματοδοτούν την αμεσότερη έκφραση της ζωής ενός λαού, ανήκει και ο χορός που εκδηλώνει ενέργεια, αισθήματα, ιδέες, αξίες, ημερώνει και ανυψώνει την ψυχή, σχηματοποιεί και ομορφαίνει την τέχνη. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η δημιουργική ικανότητα των ανθρώπων μας, καθώς ξεκινά από τα έτη τουλάχιστον του ομήρου, άνοιξε νέους ορίζοντες στην ποιήση, στη μουσική και στο χορό. Εμείς οι Έλληνες, ακολουθώντας τη ρίση του Σολομού, κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα, γευθήκαμε ανά τους αιώνες την απροσμέθρητη αξία των πηγαίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του λαού μας, τους τρίλους, την ποιήση, τους χορούς και τα τραγούδια, με τα οποία οι πατέρες μας γλύκαναν και ανανούρισαν το βάρος της κυθροπής καθημερινής πραγματικότητάς τους, και έζησαν το ψυχικό ξεκούρασμα προς το δρόμο του ονείρου και της ελπίδας που τόσο βοηθά η ζωογόνηση του αισθήματος των καταυτό ανθρώπινων αξιών. Καλωσορίσατε την πρώτη μουσικογραφική βραδιά του κύματος ενηλίκων του Λυκείου Ελλήνων της χώρας. Θα ξεκινήσουμε τις χοροδιαδρομές μας στο Νότιο Αιγαίο με ένα χορό από το Πάρο. Ένα χορό που μας γυρνά πολύ πιο στον χρόνο, καθώς πρόκειται για τον παλαιό επωνομαζόμενο Γέραμο. Τον αναφέρει ο Πλούταρχος στους Βίους Παράλληλους και τον κόρεψε ο Θησέας στη Δήλο, από την εκτροφή του από την Κρήτη. Για τον λόγο αυτό, ο τίτλος του χορού σχηματίζει σπήρα, η οποία αναπαριστά το λαδίδιο. Ο χορός αυτός χορεύεται χωρίς μουσικά. Thank you.
μάτια